χρυσών διαβατηρίων συνέχεια. Με την κυβέρνηση να προσπαθεί με κάθε τρόπο να τονίσει πως πλέον το επενδυτικό πρόγραμμα της Κύπρου δεν αφήνει περιθώρια εκμετάλλευσης. Κάτι ωστόσο που δεν καθησύχασε την Κομισιόν, καθώς εκπρόσωπός της σε δηλώσεις του στον Φιλελεύθερο ανέφερε πως πρέπει τάχιστα να εξεταστούν όλες οι πολιτογραφήσεις και όπου χρειάζεται να γίνουν και ανακλήσεις διαβατηρίων. Η Κομισιόν αναμένει πως η επανεξέταση θα είναι ενδελεχής και τα αποτελέσματά της θα εφαρμοστούν τάχιστα. Παράλληλα, η Κομισιόν σημειώνει πως μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα δημιουργούνται κίνδυνοι αλλά και κόστος για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Αυτοί οι κίνδυνοι ενισχύονται από το γεγονός πως μέχρι πρόσφατα δεν ήταν εφικτό να αφαιρεθεί η κυπριακή υπηκότητα από επενδυτές, αν διαφαινόνταν πως δημιουργούν κινδύνους ασφαλείας. Όσον αφορά πάντως το θέμα των διαρροών, καθώς όπως δήλωσε χθες ο Υπουργός Εσωτερικών, τα έγγραφα φέρουν τη σφραγίδα της Βουλής. Ο Διευθυντής του Κοινοβουλίου ανέφερε πως τα εν λόγω έγγραφα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο διαχειρός με την ένδειξη εμπιστευτικό και ακολούθως φυλάγονται σε άλλο εμπιστευτικό φάκελο, στον οποίο δεν έχει πρόσβαση το προσωπικό της Βουλής. Με αυτόν τον τρόπο, αφήνεται να νοηθεί πως η διαρροή δεν έγινε από το προσωπικό της Βουλής. Την ίδια ώρα, ο τέος Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε πως ουδέποτε ρωτήθηκε για τις διαρροές, οι οποίες έγιναν το διάστημα που ο ίδιος βρισκόταν στη νομική υπηρεσία. Εμείς, ως νομική υπηρεσία, η Γενικός Εισαγγελέας δεν ρωτηθήκαμε ούτε μας ζήτησε κανένας να δώσουμε οδηγίες για αστυνομική διερεύνηση διαρροών. Πάντως, το Al Jazeera συνεχίζει απτόητο τις αποκαλύψεις σε νέο δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Τα βρώμικα μυστικά της Κύπρου», ρίχνοντας φως στα κενά και τις παραλήψεις της όλης διαδικασίας. Η διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων αποκαλύπτει πως η Κύπρος έγινε παράδεισος για την παγκόσμια ελίτ, δημιουργώντας κινδύνους για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. So you start with 1400 documents, each of which can be 2 or 3 pages. You end up with 2,500 names from 74 countries. You then have to check each name, who is this person, and how many people have got the same name, have we got the right person, who are they, what's their backgrounds. Το δημοσίευμα κακίζει και τη διαδικασία έρευνας που ακολούθησε η Κυπριακή Κυβέρνηση, καθώς ενώ υποχρεούται να κάνει δικούς της ελέγχους βάσει των δεδομένων της Interpol και της Europol, στην πράξη δεχόταν τους ελέγχους που παρουσίαζαν οι ίδιοι αιτητές. Όσον αφορά τώρα στο ποσοστό απόρριψης των αιτήσεων, ήταν όπως αναφέρεται εξαιρετικά χαμηλό, καθώς από το 2013 μέχρι το 2018 ήταν μόλις 2%.